Άρωμα, ναι. Αλλά γιατί δεν γίνεται σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, το ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν χρειάζεται μια κοινή γραμμή στα εθνικά. Είπατε πριν ότι η διπλωματία δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες. Αφού δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες, δεν πρέπει να γίνει σε ένα κλειστό γραφείο με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς παρόντες, ώστε να είναι σαφές το ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές της χώρας? Ακριβώς επειδή δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την ενημέρωση προς τα υπόλοιπα κόμματα, η οποία νομίζω ότι ήταν αναλυτικότατη. Από εκεί και πέρα, για να πάω και στην ουσία των ερωτημάτων και θα μου επιτρέψετε και της κριτικής. Επ' αυτού, επειδή στην Επιτροπή που συζητήθηκαν πράγματα, τα θέματα, το ίδιο βράδυ είχαμε βουλευτές που συμμετείχαν στην Επιτροπή και στο off the record ερωτήθηκαν αν έγιναν σοφότεροι. Μας είπαν ότι όχι μόνο σοφότεροι δεν έγιναν, αντιθέτως είναι και πιο μπερδεμένοι για το τι συνέβη. Εντάξει, αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω και δεν μπορώ να κρίνω και πόσο καλοπροαίρετη είναι η τοποθέτηση αυτή, όταν βλέπω ήδη εδώ και μισή ώρα πόσο ο καθένας προσπαθεί να εργαλοποιήσει ζητήματα που κανονικά θα πρέπει να μην εργαλοποιούμε στα παράθυρα και στον πολιτικό διάλογο. Είναι πολύ δύσκολη η θέση του κυρίου Ρωμανού αυτή την ώρα, όχι μόνο γιατί του επιτίθεστε όλοι, αλλά και γιατί είναι από Σκάι. Ναι, είναι δύσκολη θέση της Ελλάδος, αλλά εδώ στο Κόντρα 24 τώρα είναι σε δύσκολη θέση ο Ρωμανός. Να μας είναι σε δύσκολη θέση ο κύριος Ρωμανέ. Ελάτε, κύριε Ρωμανέ. Η μόνη δυσκολία είναι το Skype. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυσκολία. Μα λοιπόν, αυτό λέω, τεχνικό το ήταν ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, επιχείρημά μου. Πάω λοιπόν επί της ουσίας. Ελάτε. Η χειροπιαστή εκδήλωση προκλητικότητας, ξαναλέω, η τελευταία που είχαμε ήταν στον Εύρο. Εκεί απαντήθηκε. Και ήταν η πρώτη φορά, θυμίστε μου άλλη φορά, που να είχαμε τόσο ισχυρή απάντηση από την Ελλάδα. Αυτή προφανώς η απάντηση, το γεγονός ότι αυτή η φούσκα που έχτιζε ο Ερντογάν έσκασε, ήταν κάτι που δεν του άρεσε. Όπως δεν του άρεσε το γεγονός ότι έφυγε επειδή άκουσα για τις συνόδους τις οποίες καλείται. Εγώ θυμάμαι να φεύγει σαν τον κλέφτη από τέτοιες συνόδους, να φεύγει πρώτος και εκνευρισμένος. Εκεί που δεν είχαμε δήθεν προσκληθεί εμείς και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επίσης, ακούω διάφορους, άκουσα πριν τον κύριο Βέτα για παράδειγμα, να βγαίνει από τα ρούχα του για το πόσο δήθεν απομονωμένος είναι, να του κάνει εντύπωση δηλαδή το γεγονός ότι είναι απομονωμένος ο Ερντογάν. Συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε μια χώρα εκτός από το Κατάρ, του ευρύτερου αραβικού κόσμου? Εγώ μπορώ να σας πω το Ισραήλ, μπορώ να σας πω την Αίγυπτο, μπορώ να σας πω τη ΣΥΠΑ που θυμάστε και το State Department και το Μπάγκετ και τον Αντιπρόεδρο και ακόμα και τον Τραμπ τηρουμένων των ισορροπιών. Όταν έκανε μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη εκεί, μπορώ να σας πω ένα κάρο δηλώσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση, από επιτρόπους, από Ιταλία, από Γαλλία, από πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από θεσμικά όργανα της ίδιας της Ευρωπαϊκής το Ένωσης. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς παίρνουμε δηλώσεις και Ερντογάν πράξεις, κύριε Ρωμανέ. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνω ότι κάποιοι έχουν ανάγκη να βρουν ένα πεδίο να κάνουν αντιπολίτευση, αλλά από εκεί και πέρα θα ήταν καλό λίγο να προσέχουμε όταν μιλάμε για εθνικά θέματα και να μην σπείρουμε τον πανικό. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν με άφηναν και δεν με διέκοπταν, θα καταλάβαιναν. Είμαστε πέντε εδώ, πρέπει να μιλήσουμε όλοι, κύριε Ρωμανέ. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είπα ποτέ ότι δεν ξέρουμε το γείτονά μας και δεν ξέρουμε τα χαρακτηριστικά του και ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστα και καθόλου δεν βοηθούν να εφησυχάσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ που πρώτη φορά δημόσια στην Ελλάδα αμφισβητήθηκαν οι διεθνείς συνθήκες πώς το λένε, στο Προεδρικό Μέγαρο, αν θυμάμαι καλά, δημόσια μπροστά στις κάμερες από τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, να κουνάει το δάχτυλο και να μιλάει για υποχρεωτικότητα. Σας θυμίζω ότι στη συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη δεν είχε τέτοιο θέμα παραβιάσεων πάντως. Εδώ απαντήθηκαν οι όποιες προκλήσεις του Ερντογάν. Απαντήθηκαν με τον τρόπο που απαντήθηκαν, αλλά ξαναλέω, ετέθησαν σε ελληνικό έδαφος δημόσια μπροστά στις κάμερες. Αυτό έγινε πρώτη φορά τότε. Λοιπόν, ας προσέχουν λίγο, γιατί εγώ ξαναλέω,
δεν εργαλοποιώ, δεν παίρνω. Είχαμε κινητικότητα στην περιοχή των Φερών πριν ένα Σαββατοκύριακο, κύριε Ρωμανέ. Είχαμε το Max Race να λέτε ότι το πήρε ο αέρας προ 9-10 Μαρτίου, κύριε Ρωμανέ. Πάντως, ας μην ψάχνει Νέα Δημοκρατία και εδώ στο Σίβιο, στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ψάξει. Η κυβέρνηση είναι, πρέπει να μας πει τι θα κάνει. Κύριε Οικονόμου, βοηθήστε με λίγο να τον ακούσουμε. Γιατί δεν ακούω κανένα σας. Και πιθανότατα δεν ακούγομαι κι εγώ. Ελάτε, ελάτε. Αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά, όπως είδατε, σας άκουσα όλους. Μετά θα πάμε σε διάλειμμα όταν βάλετε τελεία. Ελάτε. Και διάλειμμα και ό,τι θέλετε και μετά να σας ξανακούσω. Λοιπόν, πάμε. Λέω λοιπόν, είδατε πώς χάνεται ο ρυθμός όταν διακόπτεται σε 100 φορές. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και λέω ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει τα γνωστά χαρακτηριστικά που όλοι ξέρουμε. Προφανώς είναι αυξανόμενη αυτή η προκλητικότητα, η παραβατικότητα και πείτε το όπως αλλιώς θέλετε. Αυτό όμως δεν μπορεί, γι' αυτό επιμένω και λέω να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να βγάλει από αυτή τη μεγάλη εικόνα το γεγονός ότι εσωτερικά οικονομικά είναι στριμωγμένη, από πλευρά συμμαχιών, όσο και αν δεν μας αρέσει, είναι στριμωγμένη. Σας θυμίζω ότι ακόμα και η Συμφωνία της Λιβύης δεν έχει περάσει από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Προφανώς οι ισορροπίες ναι, εκεί έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά το εκεί που κοντάραμε εμείς είναι εκτός ναι, Τρίπολης. Αυτό πάνω μου, κυρία Γιάμαλη, σας πρόλαβα. Οι ισορροπίες λοιπόν έχουν αλλάξει όχι υπέρ μας σε εσωτερικά της Λιβύης. Άρα... Για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και εκεί δύσκολες ισορροπίες και δεν υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δεν είναι εύκολες, δεν έχουν τη διεθνή αναγνώριση και δεν έχουν τις συμμαχίες. Που πιθανότατα θα ήθελε και ο Ερντογάν και αν τις είχε μπορεί να μην ήταν και τόσο προκλητικός. Και με αυτό αλλά να... επαναλαμβάνω λοιπόν, έχουμε τη νίκη στον Εύρο επειδή άκουσα για διαχείριση νίκης. Ο Εύρος ήταν μια νίκη. Το γεγονός ότι έχουν μειωθεί 98% οι προσφυγικές ροές που ήταν το μόνιμο όπλο του Ερντογάν. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά και για αυτό. Άλλο Εύρος, κύριε Ρωμανέ, και άλλο κορονοϊού. Θα μιλήσουμε και πρέπει να πάω σε διάλειμμα, κύριε. Για την ισλαμοποίηση της χώρας που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία. Θα μιλήσουμε μετά, κύριε Ρωμανέ. Να ακουστεί αυτό, οι εκατοντάδες αποτροπές που έχουν γίνει είναι ασχέτως κορονοϊού. Είναι αποτροπές εισόδου. Να βάλουμε μία τελεία. Λέω και για το Αιγαίο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία προφανώς δεν αρέσουν στον Ερντογάν. Όσο λοιπόν κάποιοι επιμένουν να εργαλοποιούν τα εθνικά θέματα και να τα βγάζουν στα παράθυρα, εγώ θα μιλάω με γεγονότα και θα αποφεύγω. Και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ρωμανέ. Επειδή, κύριε Ρωμανέ, το είπατε πολλές φορές αυτό περί εργαλειοποίησης, θα σας θέσω ένα ερώτημα μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα, πάρη μου, σε παρακαλώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, 2 λεπτάκια διάλειμμα και επανερχόμαστε με το ερώτημα του Πάρη Καρβουνόπουλου, με έναν ακόμη σύντομο κύκλο ελληνοτουρκικών και μετά να περάσουμε στο καυτό θέμα της οικονομίας, που τα mail σας ήδη έρχονται βροχή. Πάμε.